Βρισκόμαστε στο πάρκο του στρατού. Εδώ άναψαν οι μηχανές της δικτατορίας. Από εδώ ακούστηκαν οι πρώτοι ήχοι των αρπιστριών την 21η Απριλίου του 1967. Ήταν τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, όπου ήταν η απαρχή, θα λέγαμε, της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Και είμαστε εδώ στο πάρκο στρατού, που τότε ήταν το κέντρο εκπαίδευσης των θωρακισμένων. Από εδώ λοιπόν ξεκινήσαν όλα. Ξημερώματα, τα άρματα μάχης, τα τάγκς, κινήθηκαν προς το κέντρο της Αθήνας. Πήγαν αρχικά στον ΟΤΕ και στην κρατική τηλεόραση, ΕΙΡ, Παύλα ΕΡΤ, αργότερα στα κυβερνητικά κτίρια και έπειτα ξεκίνησε και το πογκρόμ των συλλήψεων. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών, οι οποίοι από τις πρώτες ώρες της δικτατορίας βρέθηκαν φυλακισμένοι. Αξίζει να πούμε ότι ενώ τις πρώτες ώρες και τα πρώτα 24 ώρα ο λαός βρέθηκε μπροστά σε μια δικτατορία, μπροστά σε ένα πραξικόπημα και βεβαίως η δικτατορία κυριάρχησε πολύ εύκολα, είναι αλήθεια. Υπήρξαν και οι πρώτες, ας το πω έτσι, λάμψεις αντίστασης. Δηλαδή υπάρχει μια ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της ίδιας ημέρας, το οποίο αφού καλεί το λαό σε αντίσταση και τους στρατιώτες να μην γίνουν μέρος των σχεδίων των δικτατόρων, κάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο για την πολύ σοβαρή απειλή που δημιουργείται για την Κύπρο. Έχει επίσης σημασία να πούμε το εξής, ότι δύο μέρες μετά, 24 Απρίλη, η λέξη αντίσταση εμφανίζεται σε τείχους πολυκατοικιών της Κεσαριανής, του Βύρωνα, του Παγκρατίου και του Περιστερίου. Είναι τα πρώτα σκυρτήματα, θα λέγαμε, της αντίστασης του λαού της Αθήνας και στη συνέχεια όλης της Ελλάδας απέναντι στη Χούντα. Εδώ λοιπόν μέχρι το 1975 ήταν στρατόπεδα, ήταν το κέντρο εκπαίδευσης των τεθωρακισμένων, ήταν η καρδιά της δικτατορίας. Από εδώ έφυγε και το περιβόητο άρμα μάχης, το τάγκ, που πήγε και στο Πολυτεχνείο. Τον Νοέμβριο του 1973. Να πάμε όμως να δούμε γιατί ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα, τι προηγήθηκε και οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω πως αν δεν δεις λίγο πιο πίσω τι γινόταν, πολύ δύσκολα φτάνεις στο σημείο εκκίνησης της δικτατορίας. Δηλαδή είχαμε πολύ σφοδρές ενδοαστικές αντιθέσεις. Κυβερνήσεις που ανεβοκατέβαιναν κάθε λίγους μήνες. Το παλάτι, διότι υπήρχε βασιλιάς τότε θρόνος, έτσι, εκείνη την περίοδο, μέχρι και το τέλος βεβαίως της δικτατορίας, λοιπόν, που ανεβοκατέβαζε. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να επαναλαμβάνεται αυτό με έναν τρόπο. Είχε φρακάρει κάπως η κατάσταση και φαίνεται πως η δικτατορία επιβλήθηκε γιατί, για να αναδομήσει το πολιτικό σκηνικό, να δημιουργήσει δηλαδή ένα κράτος αντικομμουνιστικό, διότι ο αντικομμουνισμός της εποχής τσάκιζε κόκαλα. Ήταν η επίσημη ιδεολογία του κράτους. Όλων των βασικών κομμάτων των αστικών και βεβαίως ένα κράτος αστυνομοκρατίας. Έτσι, αυτό. Τώρα, είχε τη στήριξη βεβαίως των ΗΠΑ, νομίζω πως ήταν βασικός παράγοντας. Και συγγνώση βεβαίως θυλάκων των ΗΠΑ. Το παλάτι στήριξα ευθύς εξ αρχής και αυτός ήταν, ας το πω έτσι, ο στόχος να αναβαπτιστεί ένα πολιτικό σύστημα, να εξυγχρονιστεί. Επιχειρήθηκαν εξυγχρονισμοί και νωρίτερα, αλλά φαίνεται πως δεν ήταν εύκολο τότε να προχωρήσουν. Κάπως έτσι δηλαδή πρέπει να το δούμε. Τώρα, αν κανείς θέλει πέρα από μια τηλεοπτική συζήτηση να μάθει περισσότερα. Υπάρχει και η έκδοση εδώ πέρα που έχει επιμεληθεί το Τμήμα Ιστορίας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με τίτλο «Δικτατορία 1967-1974». Περιλαμβάνει κείμενα και ντοκουμέντα για την περίοδο και πριν τη δικτατορία και κατά τη διάρκεια. Επίσης περιλαμβάνει και χρονολόγιο γεγονότων της εποχής, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνεις και το τι γινότανε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει σημασία να καταλαβαίνεις τι γίνεται και στον περίγυρο, Μέση Ανατολή, όπως επίσης Κυπριακό, που βεβαίως η δικτατορία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Άφησε μια ανοιχτή πληγή έως και τώρα. Η δικτατορία με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Μακαρίου στην Κύπρο συνέχεια, και την εισβολή που είχαμε από την μεριά της Τουρκίας και την κατοχή του νησιού μέχρι και σήμερα του Βόρειου Τμήματος.
Βρισκόμαστε στο Πάρκο Ελευθερίας, εδώ που τα χρόνια της δικτατορίας ήταν το περιβόητο ΕΑΤΕΣΑ. Από αυτό το χώρο πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές, κρατούμενοι της Χούντας, οι οποίοι βασανίστηκαν με πάρα πολύ άγριο τρόπο. Ήταν στην ουσία το κολαστήριο. Το κολαστήριο ΕΑΤΕΣΑ, ειδικό ανακριτικό τμήμα της στρατιωτικής αστυνομίας. 20.000 άνδρες, παραστρατιωτικό τμήμα για κάθε εξέλιξη. Το χρησιμοποιούσε ο Ιωαννίδης για να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο το 1974. Εδώ λοιπόν βασανίστηκε κόσμος και κοσμάκης. Έμπαινε σε γης, σωματικά και ψυχικά, και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να βγεις σε άθλια κατάσταση, όπως έγινε με αρκετούς, μεταξύ αυτών και με τον αξιωματικό τον Μουστακλή, που βασανίστηκε σε απερίγραπτο βαθμό και έχει καταγραφεί στην ιστορία αυτός ο βασανισμός. Η ΕΑΤΕΣΑ λοιπόν, εδώ είναι αυτός ο χώρος, ο καθένας θα πρέπει να τον επισκεφθεί οπωσδήποτε, και είναι και πλέον ένας χώρος τιμής και μνήμης. Το χρησιμοποιεί και ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων 67-74. Γίνονται εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στις οποίες όντως ο καθένας μπορεί να τις επισκεφθεί κάθε χρόνο. Και έχουμε φτάσει Μπουμπουλίνας 18, σε ένα κτίριο που έπαιξε ρόλο την περίοδο εκείνη της Χούντας. Γιατί εδώ ήταν τα κρατηδήρια της ασφάλειας, και από εδώ πέρασε πολλής κόσμος, ο οποίος υπέστη άγρια βασανιστήρια την περίοδο της Χούντας. Στην Ταράτσα. Η Ταράτσα είναι γνωστή για αυτό το λόγο. Οι βασανισμοί που γίνονταν στην Ταράτσα ή που διάφορους άλλους ήχους, για να μην τους αντιλαμβάνονται. Εδώ ήταν και οι περιβόητοι βασανιστές της Χούντας, που μετά γίνανε και οι δίκες οι γνωστές κτλ. Λοιπόν, ασφάλεια της δικτατορίας δίπλα από το Πολυτεχνείο. Το ιστορικό κτίριο, έτσι, του Πολυτεχνείου. Και πίσω ακριβώς από το μουσείο, για όσους θέλετε βεβαίως να το επισκεφτείτε. Το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου είναι το σύμβολο της αντίστασης κατά της Χούντας, γιατί εδώ πέρα με την εξέγερση των φοιτητών, τα γεγονότα του Νοέμβριου του 1973 αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης. Είναι το Πολυτεχνείο και η εξέγερσή του που τραυματίζει πάρα πολύ σοβαρά την δικτατορία. Μετά από ένα χρόνο η δικτατορία πάβει να υπάρχει, αλλά είναι και ένα σημείο που συναντώνται οι νέοι φοιτητές με τους εργάτες, τους οικοδόμους που είχαν έρθει εδώ, τους αγρότες των Μεγάρων, δηλαδή παίρνει λαϊκά χαρακτηριστικά αυτή η εξέγερση. Και είναι και κάτι ακόμη, ότι δείχνει ότι ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα στρατιωτικό καθεστώς, μια δικτατορία, ένα πραξικόπημα με βασανισμούς, φυλακή στις εξορίες, όσο περνάει ο χρόνος θεριεύει η αντίσταση. Ο λαός δεν φοβάται όπως ενδεχομένως θα φοβόταν στην αρχή, και βγαίνει αυτό, εμφανίζεται και παίρνει τα χαρακτηριστικά βεβαίως του 1973 του Νοέμβρη. Πριν φτάσουμε όμως στο Νοέμβριο του 1973, πρέπει να σταθούμε σε μερικά γεγονότα που συνέβησαν νωρίτερα και έπαιξαν ρόλο στην άνοδο του αντιδικτατορικού αγώνα. Δύο νομίζω είναι αυτά, πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, γιατί όντως παίξαν σημαντικό ρόλο. Ένα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ξαναστήνει τις οργανώσεις του, οι οποίες μέχρι τότε δεν υπήρχαν, έτσι. Λοιπόν, η Κομματική Οργάνωση Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει και το εξής. Για πρώτη φορά στην μάνδρα του Τρίτου Σώματος Στρατού υπάρχει ένα σύνθημα, κάτω η Χούντα, ΚΚΕ. Όπως καταλαβαίνεις, αρχίζει να δημιουργεί μια άλλη κατάσταση. Και τον Μάρτιο του 1968, λιγότερο ένα χρόνο μετά τη δικτατορία, κυκλοφορεί ξανά ο ριζοσπάστης. Και να πούμε ότι τον ίδιο χρόνο, το 1968, με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η οποία έρχεται στην πορεία να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και βεβαίως στο Πολυτεχνείο. Αν και ξεκίνησε πολύ μικρή, σύντομα, μέσα σε ένα χρόνο, έχει πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της και βεβαίως το κύρος της στην νεολαία.
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρχαν τόποι εξορίας. Τα νησιά, δύο ήταν οι βασικοί, ήταν η Γιάρος και η Λέρος. Στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ υπάρχει μια μόνιμη έκθεση με προσωπικά αντικείμενα της παρανομίας αλλά και αντικείμενα των εξόριστων που τα είχαν κατασκευάσει στις φυλακές αλλά και στους τόπους εξορίας. Μερικά από αυτά εκείνες της περίοδου της δικτατορίας είναι εδώ, όπως είναι για παράδειγμα το ξυλινό σκάκι που υπάρχει, είναι φτιαγμένο στη Γιούρα, όπως επίσης ένα ημερολόγιο ξύλινο, αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι εξόριστοι για να κάνουν τα κατασκευάσματα στην εξορία, μια μπιζουτιέρα από ψαθάκι, πραγματικά εκθέματα εκείνης της περίοδου πάρα πολύ σημαντικά. Να θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια έγινε και μια ολόκληρη έκθεση από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος για τους εξόριστους την περίοδο του 1967-1974. Στην ίδια έκθεση, εδώ στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, μπορούμε να δούμε αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν από την περίοδο που το ΚΚΕ βρισκόταν στην παρανομία. Μπορούμε να δούμε δηλαδή πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ. Βλέπουμε υλικά από παράνομα τυπογραφία όπου τυπώνονταν ο ριζοσπάστης αλλά και άλλα έντυπα, τρικάκια, προκηρύξεις. Βλέπουμε παπούτσια τα οποία είχαν ειδική κρύπτη που κρύβονταν διάφορα έγγραφα και άλλα αντικείμενα. Μπορούμε να δούμε και εκδόσεις με έργα του Λένιν, τα οποία κρύβονταν μέσα σε άλλα έντυπα, συνήθως διαφημιστικά. Αντικείμενα πολύ σημαντικά που συνέβαλαν όχι μόνο την περίοδο της δικτατορίας και νωρίτερα, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου που το ΚΚΕ βρισκόταν στην παρανομία και συνέβαλαν καθοριστικά στη δράση του κόμματος και σε τέτοιες συνθήκες.